Αϊτόρ εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι με τον Κουέστα να βγαίνει και να διώχνει. Ο Βηγιαφάνιες σηκώνει το κεφάλι, σουτάρει άστοχα. Πρώτη τελική στο μάτς από ένα μακρινό σουτ του Βηγιαφάνιες. Κάτσου συγκλίνει και βγαίνει δεξιά ο Λούγκβιτς σε αυτή τη φάση με τον Βηγιαφάνιες με το εξωτερικό να ανοίγει στο Χουάνκαρ. Θέλει να καλύψει ο Ιτούρμπε, η σέντρα του Χουάνκαρ, τσιμπά την μπάλα, ο Παλάσιος, μεγάλη ευκαιρία, το έβαλε! Με διπλή προσπάθεια ο Παλάσιος, τρίτο φετινό του γκολ, στο 14 ο Παναθηναϊκός, έκτισε την επίθεση από τα αριστερά. Με τον Παλάσιος βλέπετε και πάλι την κίνηση του Χουάνκαρ, έφτασε η μπάλα μετά το τσίπημα του Αϊτόρ, ουσιαστικά ασίστ του Αϊτόρ και όχι του Χουάνκαρ για τον Παλάσιος, που αρχικά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κουέστα, αλλά συνέχεια είχε πολύ πιο εύκολο έργο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Εκεί ήταν ο Βέλεθ. Αϊτόρ κάνει το κοντρόλ, ο σούτ την κεφαλιά. Ο Σάσα ίσα ίσα βρήκε την μπάλα και την έστρωσε στον Παλάσιος. Πάσα για τον Μακέντα στην κίνηση, το shoot out. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 27. Κάθε την πάσα για τον Λόπεθ. Ο Λούμορ με το δεξί, το τάκλιν του Σέγκεφελτ πάνω στην μπάλα. Σταμάτησε την προσπάθεια του Λούμορ. Αϊτόρ στην εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά με τον Κουέστα να μπλοκάρει. Νομίζω και σήμερα κορυφαίος του Παναθηναϊκού Βηγιαφάνιες. Αϊτόρ, ωραία κίνηση ανάμεσα από δύο, συνεχίζει ο Αϊτόρ, προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Σέντρα σούτ, ήταν σούτ out από τον Παλάσιος. Ένα σούτ από τον Αϊτόρ, ο Κουέστα απέκρουσε με υπερένταση, ο Παλάσιος την επαναφορά δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, για να κάνει δύο τα τέρματά του και πάλι με τον Παλάσιος. Εκτελεί ο Ιτούρμπε, ο Μπεναλουάν, την κεφαλιά δοκάρι! Ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει, πολύ μεγάλη στιγμή στο 40 για να γίνει το 1-1. Θα συνεχίζεται πάλι ο Ιτούρμπε, νέα σέντρα, η απομάκρυνση αυτή τη φορά από τον Λούντγκουιστ. Εδώ και πάλι η εκτέλεση του Ιτούρμπε, καρφωτή κεφαλιά του Μπεναλουάν στην κάτω πλευρά της οριζόντιας δοκού. Η μπάλα κόνει το χέρι ο Λούγκβιστ, αυτός θα εκτελέσει, δυνατή εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά out στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η μπάλα με τον Σέγκεφελ να είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τη βρει και τελευταίος. Μετά το πρώτο 45 λεπτό, μετά από την απραξία 10 ημερών, επίσημο μάτς. Μακέντα, Αϊτόρ παίρνει πάρα πολύ ωραία το σούτ του Αϊτόρ, δοκάρι! Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 50. Δοκάριο Μπεναλουάν στο 40, δοκάριο Αϊτόρ, το οποίο βλέπετε στο 50. Το γκολ του Παλάσιος είναι αυτό που μέχρι τώρα κρίνει το μάτς. Η λειτουργία εδώ του Χουάνκαρ εξαιρετική και ο Παναθηναϊκός με τον Αϊτόρ που έχει δυνάμεις να βγαίνει στην επίθεση. Ο Αϊτόρ συνεχίζει την προσπάθεια, περνά τον Μπεναλουάν, θέλει να κάνει κι άλλη τρίπλα πάνω στον Μπράμπετ, στο παράκανε ο Αϊτόρ. Το συστήριγμα στον Παλάσιος, ο Παλάσιος όμως κρατά και ανοίγει πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ. Αυτός κατεβάζει με το Σούντγκρεν να τον ακολουθεί, στα δίχτυα η μπάλα από τον Αϊτόρ. Βρήκε στο Σούντγκρεν, κατέληξε στα δίχτυα, στο 83 ο Παναθηναϊκός παίρνει τεράστιο προβάδισμα για την νίκη και σκοράρει για πρώτη φορά ο Αϊτόρ, κάνοντας εξαιρετικό κοντρόλ. Χρειάζεται και τη βοήθεια της τύχης, αφού η μπάλα βρίσκει πάνω στο Σούντγκρεν, παίρνει ύψος, κρεμά τον Κουέστα και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 του Άρη στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής Super League Inter Veten.